Καλημέρα σας. Να σας ευχηθώ καταρχάς καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάμε αυτή τη διήμερη περιοδία μας στην Κρήτη, σήμερα στο Ηράκλειο και αύριο στα Χανιά, από ένα χώρο του κλάδου του τουρισμού, από ένα ξενοδοχείο, και η πρώτη συνάντηση είναι με ξενοδοχοϋπάλληλους. Λένε ότι όποια πέτρα κι αν σηκώσεις στην Κρήτη, κάτω από αυτή τουρισμό θα βρεις. Και δεν είναι τυχαίο ότι η ανάπτυξη αυτού του κλάδου αλληλοσυνδέονταν και μπλέκονταν συνεχώς πάντα με την ανάπτυξη και άλλων κλάδων της οικονομίας μας, όπως η μεταποίηση, οι κατασκευές, τα τρόφιμα, που είναι σημαντική κλάδη για την εξέλιξη της οικονομίας, αλλά και για τον ίδιο τον εργαζόμενο λαό. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι οι μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις ανήκουν ή συνδέονται με πολύ ισχυρούς ομίλους που δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και στους κλάδους της ναυτιλίας και των κατασκευών και της ενέργειας και της εμπορίας τροφίμων και των πετρελοειδών, των μεταφορών, καθώς και στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Και σε ένα τέτοιο τομέα η άρχουσα τάξη της χώρας μας στήριζε πάντα τα τελευταία τουλάχιστον 25-30 χρόνια και στηρίζει και σήμερα φυσικά προσδοκίες για ανάκαμψη της ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας. Βέβαια αυτή η επιλογή είναι δικαιολογημένη, αφού πρόκειται για έναν κλάδο, ο κλάδος του τουρισμού, με σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Θάλασσες, νησιά, το κλίμα της Ελλάδας. Όμως είναι έτσι για όλους και για όλες αυτόν εδώ τον τόπο? Αφορά αυτή η ανάπτυξη, για παράδειγμα, τον εργαζόμενο λαό της Κρήτης? Αφορά τους δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στα ξενοδοχεία, στην εστίαση και στις αμέτρητες τουριστικές επιχειρήσεις? Και όταν λέμε αν τους αφορά, δεν εννοούμε βεβαίως τους αφορά αφού δουλεύουν εκεί. Εννοούμε αν πραγματικά τους αφορά και επιλύουν ζητήματα. Και αν αφορά όλους, γιατί τότε, λέμε εμείς, δεν στριμώχνονται, για παράδειγμα, έξω από τις μεγάλες επιχειρήσεις αναζητώντας δουλειά? Γιατί γκρινιάζουν οι μεγαλοξενοδόχοι και εδώ στην Κρήτη, αλλά και σε όλη τη χώρα, όπως ξέρετε, για 50.000 κενές θέσεις εργασίας? Φαίνεται πρώτα απ' όλα ότι αυτό το περίφημο τουριστικό θαύμα που παρουσιάζεται από όλες τις κυβερνήσεις και από μέσα ενημέρωσης από το 2013 κυρίως έως σήμερα, με μια ας πούμε μικρή εξαίρεση τα δύο προηγούμενα χρόνια της πανδημίας, μόνο θαύμα δεν ήταν για τους εργαζόμενους, αλλά και για τους αυτοαπασχολούμενους στον τουριστικό τομέα, δηλαδή τις μικρές κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις στον τουρισμό. Τι σοϊ θαύμα είναι αυτό, όταν οι τεράστιοι αριθμοί ανάπτυξης κρύβουν από πίσω τους πάντα μια τεράστια αύξηση της εκμετάλλευσης? Μάλλον είναι αναγκαία προϋπόθεση για κάποιους, μπορεί να πει κανείς, και στον τουρισμό και σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Γιατί τι σοϊ θαύμα, ας πούμε, να ρωτήσω εγώ, το ξέρετε πολύ καλά εσείς οι ίδιοι βέβαια, είναι η εποχιακή απασχόληση ολίγων μηνών. Παρά τους αγώνες, παρά τις κορώνες που ακούγονται από διάφορους για επέκταση της τουριστικής περίοδου, οι 16 διαφορετικές ελαστικές μορφές εργασίας, τι σοϊ θαύμα είναι? Η εντατικοποίηση της δουλειάς μέσα στα ξενοδοχεία, τι σοϊ θαύμα είναι? Δηλαδή δουλειά μέχρι τελικής πτώσης με μισθούς πείνας. Πώς αλλιώς βγαίνουν τα αμύθιτα κέρδη των ομίλων του κλάδου, αν όχι με διαμονή σε τρόγλες των εργαζομένων ή σε υπόγεια μερικών τετραγωνικών για τους εποχιακούς κυρίως εργαζόμενους? Τι κέρδη θα είχαν αν δεν επέβαλαν πεντάμινη και εξάμινη δουλειά δίχως ρεπό, με καραμπινάτη κλοπή σε ένσημα ή με δουλειά χωρίς διάλειμμα μέσα στον καύσωνα? Βέβαια πάλι κέρδη θα είχαν, αλλά όμως αυτή είναι ασίδωτη. Μιλάμε για την πλήρη απληστία. Θα πει κανείς, έτσι είναι η φύση της εργασίας στον τουρισμό. γιατί και αυτό πολύ το ακούμε τελευταία. Αλήθεια, γιατί τι εμποδίζει, αν όχι η κερδοφορία που έλεγα πριν, το τι λεφτά θα βγάλουν, δηλαδή η απληστία τους, η ασυδοσία των μεγάλων επιχειρηματιών, έναν εργάτη, τι τον εμποδίζει να δουλεύει 7ωρο, με πενθήμερο, 35ωρο, με ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, με ικανοποιητικούς μισθούς που να καλύπτουν τις ανάγκες τις δικές του και να μπορεί να ζήσει στοιχειωδώς την οικογένειά του. Αλλά και παραπέρα, γιατί είναι λογικό, όπως λένε μερικοί, να δουλεύει κανείς 6 μήνες και να πρέπει να ζήσει 12 με αυτά? Γιατί ο τουρισμός και η αναψυχή δεν θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να λειτουργήσουν όλο το χρόνο όπως προτείνει το ΚΚΕ? Ακριβώς λέμε εμείς και απαντάμε, γιατί κατά την άποψή μας τα μονοπόλια του κλάδου θέλουν να απομειζούν όταν και όσο έχει εισερχόμενη αυξημένη τουριστική κίνηση. Σκεφτείτε πόσοι, πώς και πόσο θα δούλευαν αν ο ίδιος ο λαός είχε πρόσβαση, ο ελληνικός λαός, όλη τη χώρα, είχε πρόσβαση σε καλές, σε ποιοτικές διακοπές όλο το χρόνο. Και δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι. Πάρτε μια μικρή τουριστική επιχείρηση. Τι την εμποδίζει να αναπτυχθεί και να διασφαλίζει μια καλή ζωή σε έναν αυτοαπασχολούμενο που δουλεύει με την οικογένειά του, αν όχι ο αδυσόπιτος αυτός ανταγωνισμός με τα διάφορα μεγαθύρια του κλάδου? Και όταν συμβαίνει τα πράγματα να στραβώσουν και έρχεται μια αναποδιά, είναι όλοι εκτεθειμένοι στον ίδιο βαθμό, μεγάλοι, μικροί επιχειρηματίες, οι ίδιοι εργαζόμενοι. Ερώτημα είναι αυτό. Δεν είναι κατάφαση. Γιατί ο τουρισμός θέλουμε, ο τουρισμός γενικά θέλουμε δεν θέλουμε, επηρεάζεται από παράγοντες, από πάρα πολλούς παράγοντες που δεν έχουν να κάνουν με το αν επιλέγουν οι τουρίστες στη χώρα μας κυρίως ή άλλους προορισμούς. Οι περσινές, για παράδειγμα, φωτιές στην Εύβοια και αλλού, σε διάφορες περιοχές της χώρας, σταμάτησαν την τουριστική δραστηριότητα στις περιοχές αυτές που επλήγησαν. Φανταστείτε, για παράδειγμα, λέμε, χτύπα ξύλο και όλα εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, αν και το ξύλο δεν μας σώζει σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα σεισμό, λέμε, υποθετικά στην Κρήτη, που δεν είναι από τα πιο απίθανα βέβαια και να συμβεί, γιατί όλη η Ελλάδα και εδώ η περιοχή είναι σεισμογενής περιοχή. Τι θα σημάνει για τους χιλιάδες ξενοδοχοϋπάλληλους όλο το νησί? Ποιος θα την πληρώσει σε αυτές τις περιπτώσεις? Σίγουρα όχι οι μεγαλοξενοδόχοι. Αυτοί έχουν δεκάδες επενδύσεις σε εξέλιξη, άλλες επιχειρήσεις εδώ στη χώρα μας, αλλού σε άλλες χώρες, και θα συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους με αβάντες που δεν έχουν ούτε οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες του κλάδου, ούτε βέβαια οι εργαζόμενοι που εξαρτώνται από το μισθό τους και μόνο. Πάρτε για παράδειγμα την περίοδο της πανδημίας. Η κυβέρνησή τους απάλλαξε από μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές για 2 χρόνια. Τους έδωσε τη δυνατότητα με το πρόγραμμα το περίφημο «Συνεργασία» να έχουν μέχρι και σήμερα στη δουλειά όσους θέλουν με το μισό μισθό. Θυμηθείτε τι έγινε με τα περίφημα πρωτόκολλα προστασίας και αντιμετώπισης του κορονοϊού που προσαρμόστηκαν πλήρως στις ανάγκες των μεγάλων τουριστικών μονάδων, των αεροπορικών επίσης και των πλειοκτητριών εταιριών. Με τον νόμο Χατζηδάκη πήραν ακόμη μεγαλύτερη αβάντα να ξεχυλώνουν τον εργάσιμο χρόνο, όπως τους βολεύει κάθε φορά. Είναι όλοι λοιπόν το ίδιο εκτεθειμένοι? Για να δούμε όμως αυτήν εδώ τη συγκυρία με τον πόλεμο πάνω από τα κεφάλια μας, ποια είναι η στάση του καθενός. Η στάση, για παράδειγμα, που κράτησαν οι ιδιοκτήτες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων διαχρονικά σε όλες τις πολεμικές και άλλες πολιτικές ή στρατιωτικές κρίσεις που συνέβησαν και που εξελίχθησαν όλα τα προηγούμενα χρόνια μέχρι σήμερα σε ανταγωνίστριες τουριστικά χώρες, είναι χαρακτηριστική για το πόσο τους ενδιαφέρουν πραγματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κυριολεκτικά πρέπει να πούμε ότι έτριβαν τα χέρια τους με τα γεγονότα στην Αίγυπτο, στη Λιβύη, με τον πόλεμο στη Συρία, με την κρίση στην Τουρκία, με την ενισχυμένη παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Δείτε πώς αντιμετώπισαν τους Σύρους και Αφγανούς πρόσφυγες και πώς αντιμετωπίζουν τώρα τους πρόσφυγες από την Ουκρανία, που είναι περισσότερο εξειδικευμένοι εργαζόμενοι. Ήδη έχουν φτιάξει δουλεμπορικό δίκτυο για την εκμετάλλευσή τους σε μεγάλες μονάδες, σε όλες τις μεγάλες τουριστικές περιοχές. Εκμεταλλεύονται την ανάγκη αυτών των ανθρώπων να σωθούν από την κόλαση που έχουν βιώσει, με σκοπό να βρουν βέβαια φτηνό εργατικό δυναμικό, ρίχνοντας και τα μεροκάματα της εργατικής τάξης στη χώρα. Αντιμετωπίζουν τον πόλεμο που όλοι τους συνολικά έχουν προετοιμάσει ως ευκαιρία για αναβάθμιση της θέσης τους, για αναβάθμιση της κερδοφορίας τους στο πλαίσιο αυτού του λυσασμένου ανταγωνισμού. Και σε αυτή λοιπόν τη συγκυρία το ΚΚΕ στήριξε και στηρίζει όλα τα διαχρονικά αλλά και τα επίγοντα σημερινά αιτήματα των εργαζομένων του κλάδου. Οι κομμουνιστές, οι κομμουνίστριες είναι πρώτοι στη μάχη για τις αυξήσεις στους μισθούς, για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας που θα μπαίνουν εμπόδιο και στη φυσική εξόντωση των εργαζομένων, για αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς, για αξιοπρεπείς συνθήκες διαμονής με ευθύνη της εργοδοσίας, της κυβέρνησης, των δήμων και των περιφερειών, για μέτρα υγείας και ασφάλειας, ώστε να μην σακατεύονται οι εργαζόμενοι σε μια τουριστική σεζόν με πρωτοφανή ένταση, εντατικοποίηση της δουλειάς, με δουλειά από τα ξημερώματα ως τα μεσάνυχτα. Και επειδή για το ΚΚΕ ο τουρισμός είναι ανθρώπινη ανάγκη, θεωρούμε ότι έπρεπε να είναι καθολικό δικαίωμα, καθολικό λαϊκό δικαίωμα, μιας και έχει άμεση σχέση με την ίδια την αναπλήρωση της εργατικής δύναμης και όχι να είναι εμπόρευμα και μάλιστα από τα πιο πανάκριβα. Για παράδειγμα, τέτοιου είδους δικαιώματα είχαν κατακτήσει παλιά οι εργαζόμενοι στις τότε σοσιαλιστικές χώρες, όπου η μείωση του χρόνου εργασίας, η εξασφάλιση δωρεάν διακοπών, η μείωση του συντάξιμου χρόνου εξασφαλίστηκαν από το ίδιο το σύστημα, με οργανωμένες διακοπές, με οργανωμένες κατασκηνώσεις, με την εξειδίκευση στις ανάγκες της πρόνοιας και της υγείας, με ειδικά δίκτυα για τα παιδιά και για τους νέους. Στις διάφορες καπιταλιστικές κοινωνίες, όπως και στη χώρα μας αργότερα, άρχισε να αναγνωρίζεται αυτό το δικαίωμα με κατακτήσεις των εργαζομένων. Σε ένα βαθμό ήταν και αποτέλεσμα της επίδρασης αυτής του σοσιαλισμού τότε, της σκληρής όμως επίσης ταξικής πάλης, της σύγκρουσης των εργαζομένων σε αυτές τις χώρες και στη χώρα μας, χωρίς όμως να κατοχυρωθεί ως υποχρεωτικό δικαίωμα, ως δωρεάν δικαίωμα. Μια τέτοια κατάκτηση βέβαια ήταν, όπως θα θυμάστε, ο κοινωνικός τουρισμός, που βέβαια και αυτός ήταν από χρήματα των εργαζομένων, από την εργατική εστία πριν να την καταργήσουν, που έχει υποστεί και αυτή η παροχή βεβαίως το διαρκές πετσόκομα, όχι μόνο στον αριθμό των δικαιούχων, αλλά ακόμα και στον αριθμό των ημερών που επιδοτούνται, που και αυτή η κατάκτηση, όπως και η επιδότηση της ανεργίας, έχει πάρει με τον πρόσφατο νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση το δρόμο της αντικατάστασής της με νέα ωφέλη και ζεστό χρήμα μόνο για τους μεγαλοεργοδότες. Και χρειάζεται άμεσα, λέμε τώρα, να διευρυνθούν τα κριτήρια των δικαιούχων, αλλά κυρίως να δοθεί η δυνατότητα σε ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων, να μπορούν να κάνουν διακοπές και αναψυχή. Πρέπει να αποτελέσει και αυτό καθολικό αίτημα όχι μόνο των εργαζομένων του κλάδου, στον κλάδο του τουρισμού, σε εσάς δηλαδή, αλλά και ολόκληρου του εργατικού λαϊκού κινήματος, γιατί αφορά όλη την κοινωνία. Έτσι θα εδραιώσουμε και την κοινωνική συμμαχία και τη συμπαράσταση άλλων κλάδων, άλλων εργαζομένων προς τα δίκαια αιτήματα και τους αγώνες των ξενοδοχοϊπαλλήλων. Φίλες και φίλοι, όσες κυβερνήσεις και να αλλάξουν, όσα κυβερνητικά σχήματα και αν διαμορφωθούν, όσοι τρόποι διαχείρισης αυτού του συστήματος και αν εφαρμοστούν, τα πραγματικά συμφέροντα του λαού με την κερδοφορία και την εξουσία του μεγάλου κεφαλαίου δεν μπορούν να γεφυρωθούν. Στον κλάδο του τουρισμού φανερώνονται όλες οι μεγάλες αντιθέσεις ενός συστήματος που σαπίζει, που από τη μια εξασφαλίζει τεράστια πλούτη στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και απ' την άλλη όλο και μεγαλύτερη εκμετάλλευση στους εργαζόμενους, ενώ στερεί από τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας τη δυνατότητα να απολαμβάνει έστω και λίγες μέρες διακοπών. Ο τουρισμός πρέπει να είναι καθολικό, επιμένουμε, λαϊκό δικαίωμα, που έχει άμεση σχέση με το να μπορεί να ζει ανθρώπινα ο εργάτης, ο υπάλληλος, ο αγρότης, ο επαγγελματίας, η οικογένειά του, η κάθε λαϊκή οικογένεια. Δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα. Το ΚΚΕ αντιμετωπίζει τον τουρισμό και την αναψυχή ως αναπόσπαστο στοιχείο ενός άλλου δρόμου ανάπτυξης, μιας κοινωνικοποιημένης οικονομίας, στην οποία οι πλουτοπαραγωγικές πηγές θα είναι πραγματικά λαϊκή περιουσία. Σε αυτές τις συνθήκες, η αναψυχή, η ξεκούραση, ο τουρισμός θα αποτελούν κατοχυρωμένα δικαιώματα όλου του λαού, θα απολαμβάνουν τις ομορφιές οι εργαζόμενοι όλης της χώρας με σύγχρονες υποδομές που τώρα σε μεγάλο ποσοστό αδυνατούν κυρίως για οικονομικούς λόγους. Ο τουρισμός ταυτόχρονα πρέπει να γίνει γέφυρα πραγματικής φιλίας, γνωριμίας και συνεργασίας των λαών. Σας καλούμε να σκεφτείτε, να προβληματιστείτε πάνω στην πολιτική πρόταση του ΚΚΕ που περιέχει όλα αυτά τα στοιχεία αλλά και άλλα που δεν έχουμε τώρα το χρόνο να τον αναλύσουμε. Πάρτε τη θέση σας, σας καλούμε δίπλα στο ΚΚΕ, μέσα στα σωματεία, μέσα στους συλλόγους, μέσα στους φορείς, για να διεκδικήσουμε σήμερα έστω ανάσες ανακούφισης, αλλά ταυτόχρονα να ανοίξουμε και τον ελπιδοφόρο δρόμο για όλο το λαό αύριο. Με αυτές τις σκέψεις, και συγχωρέστε με αν σας κούρασα, θα ήθελα να τελειώσω αυτή την εισηγητική μου παρέμβαση στη σημερινή σύσκεψη και βεβαίως να ανανεώσω την υπόσχεση του ΚΚΕ ότι θα συνεχίσουμε και μέσα στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και στους δρόμους του αγώνα κυρίως να βάζουμε ό,τι έχουμε δυνατό, όποια δύναμη έχουμε, όποια δύναμη μας δίνει ο λαός, αλλά και με πραγματική αυτοθυσία των μελών και στελεχών μας, για να στεκόμαστε μπροστά, να διεκδικούμε, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για την ικανοποίηση των διεκδικήσεών σας, των δίκαιων αιτημάτων σας.